Αυτό που θα δούμε σήμερα είναι ό,τι πιο extreme έχω δει ποτέ σε μαμά σκούτερ από άποψη εμφάνιση. Μιλάω για το Italjet Dragster, ένα τέρμα κεντρικό σκούτερ 200 κυβικών, σχεδόν άγνωστο για τα σημερινά ελληνικά δεδομένα. Αν περιμένεις λόγω εμφάνισης να δεις το απόλυτο υπερσκούτερ με γκάζια που ξεφεύγουν από την κατηγορία, δεν είσαι στο σωστό βίντεο. Αν όμως θες να δεις ένα σκούτερ με περιφερειακά που δεν έχεις ξαναδεί ποτέ, θα ενθουσιαστείς. Επίσης, αν καταφέρουμε και φτάσουμε 10.000 likes σε αυτό το βίντεο, θα δείξουμε πώς θα πηγαίνει αφού αλλάξουμε κυλινδροπίστωνο, πρόγραμμα και εξάτμιση στο συγκεκριμένο dragster. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Πάντα ήθελα να γνωρίσω κάποιον ο οποίος έχει αγοράσει ένα τέτοιο μηχανάκι και να μου πει τον λόγο για τον οποίο το αγόρασε. Είναι λίγοι πάντως, να ξέρεις. Ναι, είναι λίγα. Για ποιο λόγο το πήρες, τι σε τράβηξε πάνω σε αυτό το μηχανάκι? Το εμφανισιακό του κομμάτι, η εμφάνισή του. Σε... Όλους νομίζω, ναι, δηλαδή ναι, βλέπεις ναι. Εδώ πέρα τρύπες. Τρύπες, τι είναι αυτό το πράγμα? Μόλις ανέβηκα πάνω το κάθισμά του, η οδήγησή του βασικά. Έχει πολύ ωραία οδήγηση. Συμφωνώ σε αυτό και εγώ για το ελάχιστο που το πήρα μέχρι να έρθουμε εδώ πέρα. Κάθεσαι στη σέλα και κουμπώνεις. Ναι, κουμπώνεις πολύ ωραία. Jet. Οι αναρτήσεις δουλεύουν πολύ ωραία. Τα φρένα του. Και είναι ένα 200 σκούτερ αρκετά ικανοποιητικό, θα έλεγα. Φυσικά και δεν έχουμε να κάνουμε με ένα αρκετά ικανοποιητικό σκούτερ, αλλά κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον σε κομμάτι αναρτήσεις και φρένα, είναι πολύ πάνω από τον μέσο όρο στην κατηγορία. Αυτό βέβαια φαίνεται και στην τιμή, όπου και αυτή με 5.995 ευρώ είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο. Γενικά είναι μια πολύ μοναδική θέση οδήγησης, που νομίζεις ότι κάθεσαι σε ένα... Τα πόδια σου νομίζω ότι τα έχεις πάνω σε ένα παγκάκι. Τα χέρια σου απ' την άλλη είναι τεντωμένα μπροστά. Δεν βλέπεις τίποτα για καντράν. Βλέπεις αυτό εδώ κάτω. Είναι όλα πάρα πολύ περίεργα, αλλά σου βγάζει κάτι πάρα πολύ premium. Επίσης είναι πάρα πολύ σφιχτό, χωρίς αυτό να είναι αρνητικό, δηλαδή στις λακκούβες, ενώ είναι ένα πολύ σφιχτό σκουτεράκι, δεν με χτυπάει στη μέση. Τώρα, όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, μιλάμε για 181 κυβικά με 17,5 άλογα και μόλις 124 κιλά, κάτι το οποίο σου γεννάει προσδοκίες για κάτι πολύ δυνατό. Δεν είναι ακριβώς έτσι όμως και θα αρκεστείς σε κάτι απλά δυνατό για 200, αλλά με αρκετά περιθώρια βελτίωσης. Τα φρένα που είπες, να πούμε ότι μιλάμε, είναι και μια βροχερή μέρα σήμερα, αλλά δείχνουν ότι είναι πολύ απότομα, είναι πολύ δυνατά. Όχι τόσο δυνατά. Απότομα, δεν είναι απότομα, δεν θα σε τρομάξει τόσο πολύ, είναι πολύ δυνατό το φρενάρισμα, οι εναρτήσεις του μου αρέσουν πάρα πολύ, αναφερόμενο σε σκούτερ πάντα, γιατί ναι. Μιλάμε για ένα σκούτερ. Και εντάξει, για την εμφάνισή του νομίζω ότι δεν τίθεται λόγος. Ναι, ναι. Δεν τίθεται. Τα κοψίματά του, το αεροδυναμικό του κομμάτι. Το τιμόνι του μου αρέσει πολύ, ειδικά για αυτά εδώ τα χαρακτηριστικά και... Τα φλασάκια, ναι, να πούμε ότι είναι πάνω στην χούφτα, στο τελείωμα ναι. Της χούφτας. Τα γκρυπάκια έχουν λεπτομέρειες που λένε Italjet. Εν τω μεταξύ μου θυμίζουν και λίγο εντουρίσικα. Είναι εντουρίσικα κιόλας, είναι λίγο πιο racing τα γκρυπάκια του. Τα γκρυπάκια. Το καντράν, εντάξει. Ένα απλό λιτό καντράν. Πολύ λιτό για 2023, μπορώ να πω. Επίσης το ABS τον ενεργοποιείται, δεν σου χτυπάει πολύ τη μανέτα προς τα πίσω. Κάτι το οποίο κάνουν μοτοσυκλέτες κυρίως. Σου δίνει δηλαδή μια πολύ καλή αίσθηση και εκεί. Κάτι που θα καταλάβεις βέβαια από το πρώτο δευτερόλεπτο είναι πως. Το τιμόνι στρέφει πάρα πολύ λίγο. Αλλά εδώ πέρα που αρχίζει και κόβει, σου λέει ότι όσο εδώ είναι, αλλά έχει και άλλο λίγο, σαν να βρίσκει κάπου. Αλλά δεν βρίσκει. Το έχουν κάνει επίτηδες, για να μην σε κόψει απότομα. Καλό! Επίσης, fun fact που το κατάλαβα στο τέλος του βίντεο. Τσέκαρε. Εδώ πέρα νιώθεις ότι αρχίζει και τελειώνει. Αλλά δεν κλειδώνει εδώ, πρέπει να το κάνεις κι άλλο. Αυτό που σου λέγω ότι πάει πιο μαλακά, πρέπει να το κάνεις κι άλλο και δες, εδώ που είναι κλειδωμένο, δεν πάει ρούπι. Το ξέρεις. Ωπ, αδιάβαστος ο Μαρίνος. Είναι διαβασμένος όμως για τις μετατροπές που πρόκειται να κάνεις στο σκούτερ. Πόσο καιρό το έχεις ρετάσει το μηχανάκι αυτό? Το έχω περίπου ένα μήνα. Α, είσαι φρέσκος. Φρέσκος, ναι. 300 χιλιόμετρα. Ναι. Και πώς σου φαίνεται αυτές τις πρώτες μέρες? Κατευθείαν δέθηκα μαζί του, μου άρεσε πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και ανυπομονώ κάθε μέρα να ξεκινήσει η μέρα μου και να το καβαλήσω, να πάω στη δουλειά μου, στην καθημερινότητά μου.
Είναι ένα μηχανάκι που σε ναι, κάνει να φτιάχνει. Με φτιάχνει. Μπράβο. Ναι. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίο και ντουκάτι είχε. Ναι. Τι άλλο είχε. Το V4 έχει ντουκάτι. Είχα τρία ντουκάτι και KTM το 1290. Είναι, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίο είχε μοτοσυκλέτες. Ναι. Όπως πολύ... και εκείνες με έφτιαχναν. Αλλά για πρακτικούς λόγους καθημερινούς. Τις έδωσες ναι. Και έχεις μείνει ας πούμε με αυτό το σκουτεράκι, το οποίο ναι. Όμως είναι κάτι ιδιαίτερο. Κάτι το οποίο σε βλέπουν εντωμεταξύ στον δρόμο. Εμείς κάναμε εδώ πέρα 4 λεπτά διαδρομή. 4 λεπτά διαδρομή. Με κοιτάζανε όλοι στον δρόμο. Είναι... Τα βλέπεις στα μάτια πώς γυρνάνε. Ναι, πραγματικά. Ναι. Ο λόγος που γνωριστήκαμε με τον Τάσο. Μπαίνω στο Instagram και βλέπω ότι με έχει ταγκάρει κάποιος σε ένα story του. Βλέπω την εξάτμιση, Italian Dragster, λέω, πα, τι παίζει εδώ, προχωράει το story, λέει, για κάποιος ο Άγιος Βασίλης ήρθε νωρίτερα. Και κοιτάω παραδίπλα κινδυνοποίηστο να μεταδώσεις, μαλώσει, λέω, Παναγία μου, τι είναι αυτό. Στέλνω κατευθείαν μήνυμα, του λέω, πες μου ότι το έχεις. Μου λέει, το έχω. Του λέω, θέλω βίντεο. Και να είμαστε μια μέρα πριν το σκούτερ μπει μέσα για υπερκυβισμό, χωρίς καν να έχει στρωθεί. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Πήρες ουσιαστικά ένα μηχανάκι, έχεις κάνει μόνο 300 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Κατευθείαν έχεις πάει στη βελτίωση. Mm-hmm. Έχεις πάει. Μου το τράβαγε το μηχανάκι. Ναι, ενώ σίγουρα. Δεν ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο σαν project, να πάρω ένα σκούτερ για να το φτιάξω. Αλλά μόλις το είδα, μου άρεσε τόσο και λέω, θέλει και κάτι ακόμα. Μπράβο, θέλει κάτι ακόμα. Για το στυλ του. Ναι, ισχύει και η εξάτμιση θα το πηγαίνει ναι. πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι κάτι που λείπει ναι, πάνω ναι. σε αυτό το μηχανάκι. Ναι. Τώρα από χώρους φαντάζομαι ότι είσαι πολύ ικανοποιημένος. Χώρους όχι, δεν έχει. Η αλήθεια είναι αυτή ότι δεν έχει. Για δείξε λίγο εδώ το μαγικό του χώρο. Νομίζω ότι για παπί είναι λίγο σαν τον χώρο. Ναι, πλέον και τα παπιά μπορούν να έχουν μεγαλύτερο χώρο. Λοιπόν, αυτό είναι όλο και όλο, αλλά δεν σε νοιάζει. Όλο το σκούτερ μπορείς να το χαζεύεις με τις ώρες. Κάποια στιγμή φτάνεις μπροστά. Δεν βλέπεις καλάμια, δεν βλέπεις μπουκάλες, δεν βλέπεις ανάρτηση, αλλά κάτι που μοιάζει με μονόμπρατσο ψαλίδι. Μιλάμε για το ανεξάρτητο σύστημα διεύθυνσης, το οποίο κατασκευάζεται από αεροπορικού τύπου κράμα αλουμινίου και αποτελεί ταυτότητα του σκούτερ. Από το 1998 με τα δίχρονα τότε 125 και 180 που πριόνιαζαν, μέχρι και την έκδοση που βλέπουμε σήμερα. Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε για αυτή τη μοναδική εμπειρία, γιατί πραγματικά, να ξέρετε, έχουν πουληθεί 8 σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Άξιζε ένα τέτοιο μηχανάκι να βγει στο κανάλι σου. Μα ήθελα, γιατί είχα κάνει και το TikTok και μου ζητούσαν να το κάνω και λέω, πού να το βρω ρε παιδιά, δεν υπάρχει τεστρέντ, δεν υπάρχει, το έχουν όλοι και όλοι 8 στην Ελλάδα, πού να τους βρω. Πού να τους βρεις, και να, που με βρήκες και που μου στείλες, που έκανες το tag και λέω, εδώ είμαστε. Ναι. Δεν το χάνω. Σας παρακολουθώ γι' αυτό. Να είστε καλά, βάρα like αν σου άρεσε και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Στα πόσα like θα ξανακάνουμε βίντεο όταν θα φτιάξουμε το μηχανάκι. 20.000. Πέσε λίγο. Πέσε ένα πεντάρι, ρε παιδί μου. 5-6. 10.000 στρογγυλά. 10.000 like στρογγυλά.